Fabbrica e monasterie, o pia vasto in polismo che tu e come cambio se tecnologia sta xila da pia ne come da pia ten paia che da pia ten catastramena beve che halasmena prepi nan pano a pe catonico seto io pia ten catastramena halasmeni den pia tipo ta to pio na voithisi to soste ne xanasteiothi με τον τρόπο τον οποίο είναι σήμερα. Παρά δεν, ακόμη και οι παλαιοί δεν γνωρίζαν πώς ακριβώς μπορούμε να τη στεγιώσουμε. Τέλος πάντων, η φάμπρικα στεγιώθηκε με μια παλιά φάμπρικα που είδα εγώ. Και βάσει αυτή είναι όπως είναι σήμερα. Είναι το πιο παλιό. Ο πιο παλιός τρόπος παραγωγής του λαδιού τα χρόνια της τουρκοκρατίας ως επιτοπλίστων. Και μέχρι το 1954 που λειτουργούσε η φάμπρικα. Το πρώτο το οποίο είναι απαραίτητο είναι ένα ζώο το οποίο να γυρίζει το άλλο τραγουδιό. Το οποίο μπαίνει κάπου σε ένα σημείο όπως εκεί παραδείγματος χάρη, το οποίο γυρίζει μέχρι η ελιά, από ελιά να γίνει πολτός. Μαζεύομαι τον πολτό, τον βάνουμε στα ντροπάδια, γύρω στα 50 ντροπάδια, το στεγιώνουμε στο πιεστήριο, το οποίο είναι και μεταγενέστερο το πιεστήριο βέβαια, και το οποίο το κατεβάζαμε και με την πίεση. Βγαίνει το λάδι, μπαίνει στη γούρα, πάει το νερό κάτω, το λάδι πάνω. Όλα αυτά βέβαια οπωσδήποτε πρέπει, οπωσδήποτε το λιγότερο που μπορούν να δουλέψουν την όλη διαδικασία πρέπει να είναι 4 άτομα. Άλλος να έχει το νου του το ζώο, άλλος να μαζεύει, να σπρώχνει τον πολτό στις πέτρες από κάτω του ώστε να αποτοπείτε πιο καλά, και το ζεστό νερό, όχι πολύ ζεστό, ίσα ίσα που να βοηθά να ξεχωρίζει το λάδι από το φλοιό και το κουκούτσι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν βγάνανε τότε σε συγκεκριμένα 1 τόνο ελιές, έπρεπε να δουλεύουν 1 μήνα για να τις βγάλουν, παραδείγματος χάρη. Ήταν δύσκολο, διότι δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο οι τρύπες και τείχους, τίποτα παραπέρα, και τα εργαλεία, όλα αυτά σε ένα σημείο, σωριασμένα. Και χρειαζόταν να υπάρξει άλλη φάμπρικα, να δούμε, ή να υπάρχει και κάποιος από τους παλιούς οι οποίοι είχαν φάμπρικες, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε, και εκείνοι οι λίγοι που υπήρχαν είχαν ξεχάσει τελικά πώς ακριβώς στεγιώνεται μια φάμπρικα. Αλλά άμα δεις μια παλιά φάμπρικα, έστω και να μην λειτουργεί, έχει κάποιες εικόνες σχηματίσεις, και να έχει λίγο μεράκι να είσαι τον τέρτη που λένε να το φτιάξεις. Εγώ δεν το θεωρώ μουσείο, διότι το έχω με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι η φάμπρικα σε λειτουργικότητα, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το μοναστήρι έχει ζωή από το 1600 μέχρι σήμερα. Πλην 3-4 χρόνια το οποίο ήταν κλειστό. Από το 1991 μέχρι το 1990, αρχές του 1994. Περισσότερο έχει αποδειχθεί βέβαια ότι το μοναστήρι έχει πάρει την ονομασία των κτητόρων του.
το οποίο με μία οικογένεια νοταρίων Ρεθυμνίων με το όνομα Διοσκουρίδης, επίθετο, το οποίο εξ αυτών δύο, ο Μελέτιος και ο Παρθένιος, οι οποίοι ήταν αδερφοί της Μονής, όλα αυτά κάτω του Ψηλάκη βέβαια, υπάρχει στο μοναχολόγιο Παρθένιος και Μελέτιος, οι οποίοι εις εξ αυτών έγινε επίσκοπος, ο Παρθένιος, και οι οποίοι σπούδασαν στη Βενετία. Αυτοί λοιπόν με την αλλαγή των ενετών της τουρκοκρατίας έφυγαν από το Ρέθυμνο, νοτάρι την εποχή ήταν δικηγόροι και συμβολιογράφοι. Και έκτισαν το μοναστήρι, το οποίο ήταν και απομακρυσμένο και δεν είχε το φόβο των κατακτητών, παρόλο βέβαια που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι. Και πήρε το μοναστήρι το επίθετο των χτιτόρων του, Διοσκουρίδη της Κούρη. Με την Επανάσταση ήταν αριθμή, διότι οι επαναστατικές οργανώσεις της Ανατολικής Κρήτης συνεδριάζαν στο μοναστήρι. Ο Κόρακας, παραδείγματος χάρη, ποιος το έχει και ο ορμητήριό του. Ο Κόρακας, ο Μιχάλης ο Κόρακας. Παλαιότερα χρόνια, τα οποία και οι άνθρωποι είχαν και πιο αίσθηση και βαρύτητα στο συγκεκριμένο, ότι ερχότανε λοιπόν και ξεκαθαρίζανε τις ζωοκροπές του ψιλορίτη μεταξύ των, δηλαδή αφορούσε αυτούς, εαυτό καθεαυτό αυτούς. Εάν εγώ είχα κλέψει τα ζώα τα δικά σου, για να μην μπαίνω μέσα περιπέτειες, έλα να μου ορκιστείς τον Άγιο και από εκεί και πέρα εγώ σε παρετώ. Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, θαυματουργός Άγιος, το έχει δείξει πολλές φορές, το μαρτυρούν και οι άνθρωποι που θέλουν να το μαρτυρήσουν, εν πάση περιπτώσει. Και το οποίο εορτάζει δύο φορές το χρόνο, 23 Απρίλη και 3 του Νοέμβρη. Το μοναστήρι, εν πάση περιπτώσει, είναι και επίνιον της Αξού, γιατί πάντοτε είχε σχέση από τα περισσότερα χωριά, είχε με την Αξό περισσότερα σχέση το μοναστήρι, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολύ παλαιότερα. Αυτό ίσως μπορεί να μην καλοφανεί σε ορισμένους, αλλά αυτό είναι η αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να λέγεται.